Για την επόμενη υποψήφια η μουσική είναι το καλύτερο φάρμακο. Ονομάζομαι Μαρίνα Χολίδου, είμαι 28 ετών και σπουδάζω στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου. Ως γιατρός ήρθα στο Greek Idol για να κατακτήσω την καρδιά σας. Επέλεξα την ιατρική γιατί είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα το οποίο με εκφράζει. Μου αρέσει η ιδέα του να βοηθάω τους ανθρώπους και με ενδιαφέρει και ως επιστήμη και ως γνώση. Το ανθρώπινο σώμα, οι λειτουργίες του. Θα με ενδιέφερε να ακολουθήσω την ειδικότητα της παιδιατρικής. Γιατί αγαπώ πολύ τα παιδάκια και μου είναι ευχάριστη η ενασχόληση μαζί τους. Παράλληλα με το πανεπιστήμιο, τραγουδάω κιόλας. Εάν το τραγούδι πάει καλά για μένα, εννοείται ότι θα ακολουθήσω αυτή την πορεία στη ζωή μου, γιατί η μεγάλη μου αγάπη είναι το τραγούδι. Γεια σας. Πώς σε λένε? Λέγομαι Μαρίνα Χολίδου. Είμαι 28 ετών. Είμαι φοιτήτρια. Ναι. Και σπουδάζω ιατρική. Α, ιατρική. Έχουμε ναι. Πολλά προβλήματα εδώ πέρα. Να μας τα λύσεις. Άμε. Λοιπόν, σε ακούμε. Κρατά για το τέλος το πιο ψυχρό σου βλέμμα. Εκείνο που αφήνει το νερό τα μισό. Θέλω να δω λίγο πιο ζωντάνια. Δεν είδα ζωντάνια. Δεν είδα. Έλα. Δώσ' μου λίγο κάτι άλλο πιο πολύ. Ανέβασε μας λίγο. Πες μας κάτι έτσι. Ή κάτι άλλο ή να μας χορέψεις λίγο. Έλα, για να ανέβουμε λοιπόν. Εδώ πάνω. Θέλω να ανέβω εδώ πάνω. Είμαι έτοιμος. Μου έλεγε να πάθω σαν πρώτη λίγο. Έλα, πάμε. Τρέλη κι αλλοπαρμένη, με σένα μαγεμένη. Δακρύζω και πονώ, φωνάζω και γελώ. Φωνάζω και γελώ και κλαίω και παραμιλώ. Okay. Φωνάζω. Okay. Όση ώρα τραγουδάς, ναι. Δεν περνάς αυτό που λες, τουλάχιστον σε μένα. Α. Δηλαδή, το λες σαν να είσαι σε ένα χώρο στο σπίτι σου και να τραγουδάς. Θέλετε δηλαδή να δείτε συνέστημα. Ωραία. Λοιπόν. Όχι μόνο εμείς, αλλά περάσεις. Η ερμηνεία έχει σημασία, δεν μιλάμε για το σπίτι. Ωραία, να σας πω άλλο ένα. Όχι, όχι, να μην μας πεις τίποτα. Σας ζητώ να της δώσω μια ευκαιρία για την επόμενη φορά. Αποφασίστε. Η δασκάλα μας που είναι για λίγο αυστηρή. Για την επόμενη φορά ναι, μέχρι εκεί ναι, αλλά όχι. Η φωνή έχει προβλήματα. Βαριά η διάγνωση. Η φωνή έχει προβλήματα. Ναι, η φωνή θέλει δουλειά. Δηλαδή το πατάς και δεν φαλτσάρεις δεν ναι. Έχει να κάνει με το τι μας περνάς κάτω. Εννοείται. Όπως λέει και ο Δημήτρης, καταλαβαίνεις, θέλει να σου πει. Έχει σημασία. Αυτό εννοείται, έτσι, το και, η φωνή, και η φωνή θέλει, έχει χρειάζεται εξέλιξη, αγάπη μου. Δηλαδή το ότι πατάω στις νότες και δεν φαλτσάρω. Είναι δυναμική, εννοείται. Έτσι, αυξομοιώσεις, πιάνο, φόρτι και τέτοια. Τα κρεσέντο σου, όλα αυτά είναι δουλειά. Εντάξει. Το να μάθεις να σβήνεις, το να αναπνέεις σωστά όταν τραγουδάς. Εγώ θα πω όχι, αλλά έχει τα δύο νέα από τον κύριο Καπετανίδη. Όχι, έναν έχει ο κύριος Καπετανίδης. Σε πρέπει και λοιπόν, ευχαριστώ. Το εισιτήριο, μόλις κλείσει την πόρτα, θέλω να ρουλιάξει για 10 άτομα έξω. Ναι. Έτσι. Να βγάλει μια φωτιά. Και βγάλω αυτό το μαντήρι. Ευχαριστώ, γεια.